σύμφωνα με την πολιτική βούληση, θέλω και σε αυτή τη συνέντευξη να παρακαλέσω τον κύριο Μανιτάκη να τα στείλει μόνο του. Ξέρετε, έχουμε μια κυβέρνηση ειδικού σκοπού, που κατά την άποψή μου είναι μια μεγάλη ευκαιρία για την Ελλάδα και για τον πολιτικό πολιτισμό της Ελλάδας. Τρία κόμματα που δεν συνέπεσαν μέχρι τώρα συγκροτούν μια νέα κυβέρνηση. Με πρωθυπουργό ασφαλότερα δεν του Σαμαρά. Είναι πολύ φυσικό να προκαλούνται δυσλειτουργίες περισσότερες από όσες σε προκαλούνται σε μια μονοκομματική κυβέρνηση. Όπως παραδείγματος χάρη προσφάτως με τις διαβάσεις για το φορολογικό νομοσχέδιο που συγκροτούσαν άνθρωποι μάλλον του Υπουργείου Οικονομικών. Γιατί αλίμωναν το φορολογικό νομοσχέδιο, το συγκροτούν ή το κατακτίζουν άλλοι παράγοντες. Και υποχρεώθηκε ο Πρωθυπουργός να πάρει το θέμα επάνω του, διαψεύδοντας με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο ότι πρόκειται να έχει αυτά τα φορολογικά μέτρα του 45% για άνω των 26.000 ευρώ ή τη φορολόγηση. Θέλω να ελπίζω ότι ο κ. Μανιτάκη θα το κάνει διάβαση. Θα αναστείλει. Και τονίζω για άλλη μια φορά. Στον Πειραιά δεν μας περισσεύει κανείς και έχουμε ελλείψεις παντού. Μα παντού. Να πω ένα στοιχείο ότι το σύνολο των εργαζομένων στο Δήμο του Πειραιά είναι λιγότεροι από όσοι εργάζονται στη Δημοτική Αστυνομία στο Δήμο Αθηναίων. Είναι δυνατόν σε έναν Δήμο ο οποίος έχει πρόβλημα βιωσιμότητας και λόγω έλλειψης προσωπικού, κατά τον υποχρεώσει να απολύσει και προσωπικό.